Το Βεσόλογε στο Κούρς καταλήφθηκε εχθές από τους Ουκρανούς και σήμερα το ξαναπήραν πίσω οι Ρώσοι. Κορμιά δεκάδων Ουκρανών και Ρώσων έπεσαν και συνεχίζουν να πέφτουν στο χωριό Βεσίλογε σύμφωνα με τον Ουκρανό στρατιωτικό αναλυτή Γιούρι Ποντολιάκ. Έτσι, το βράδυ της 16 Σεπτεμβρίου, τα Ουκρανικά στρατεύματα μπόρεσαν να εισβάλλουν στο Ρωσικό χωριό Βεσέλογε στο Κούρς. Παρά την πεισματική αντίσταση των ρωσικών στρατευμάτων, ομάδες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με την υποστήριξη αρμάτων μάχης Λέοπαρτ μπόρεσαν να εισέλθουν στην κατοικημένη περιοχή και προσπάθησαν να εδραιώσουν τις θέσεις τους. Η κατάσταση στην περιοχή του Βεσέλογε παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, τόνισε ο ίδιος. Σύμφωνα όμως με ρωσικές πληροφορίες, οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν σήμερα το χωριό Βεσίλογε στην περιφέρεια του Κούρς μετά από μια σειρά επιθετικών επιχειρήσεων από θέσεις προς τα δυτικά. Αυτή η πρόοδος έθεσε ολόκληρη την γραμμή ανεφοδιασμού των Ουκρανών σε μεγάλο κίνδυνο, η οποία διέρχεται μέσω Μπιλοβόντου και Ζουράβκα. Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι μπορούν να αναγκάσουν τον Ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει άλλες διαδρομέ περιπλέκοντα την επιμελητεία του Κούρς και την εκένωση του τραυματισμένου προσωπικού. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι οι Ουκρανικέ δυνάμει προφανώ δεν μπορούν να έχουν μεγάλε αποθήκε στην περιφέρεια του Ρωσικού Κούρς, έτσι οι δρόμοι που τη συνδέουν με την Ουκρανική περιφέρεια του Σούμι είναι φυσικά οι δρόμοι τη ζωή και είναι κρίσιμοι τόσο για αμυντικέ όσο και για τι επιθετικέ επιχειρήσει εκεί. Οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι δίθεν έχουν περικυκλώσει τους Ρώσους στο Κουρς, αλλά μάλλον διαβάζουν τον χάρτη της περιοχής ανάποδα ή σύμφωνα με την φαντασία τους. Στις περιοχές της πρώτης γραμμής στην περιοχή του Κουρς, οι Ρώσοι είναι περικυκλωμένοι. Ωστόσο, είναι πολύ νωρί για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο συνειδητή και αναλυτή του διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη Deep State, Ρωμάν Ποχορίλιου, μίλησε για την περικύκλωση των Ρώσων σε ένα σχόλιο στο κανάλι RBC Ukraine στο YouTube. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενόπλε δυνάμει τη Ουκρανία συνεχίζουν να εργάζονται στην περιοχή του Κούρσ. Εκεί διεξάγονται αυτή τη στιγμή ενεργέ εχθροπραξίε. Εν τω μεταξύ, οι Ρώσοι προσπαθούν να αντεπιτεθούν στι δυτικέ πλευρέ του έδαφο όπου βρίσκεται ο Ουκρανικό στρατό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σα άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.